Για πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Σούλη-Αλεξία. Τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, πώς τα είδε τα πράγματα μέχρι στιγμής. Καλημέρα. Λοιπόν, η προσοχή είναι στραμμένη γύρω στις 11 η ώρα, οπότε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα ανέβει στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια. Θα έχει προηγηθεί μια σύντομη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου στις 10 και 4. Στη 1 και 4 προβλέπονται να γίνουν οι δηλώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα είναι όμως πάρα πολύ σύντομες, υπό την έννοια ότι στις 2 η ώρα ο κύριος Σαβούσογλου πρέπει να αναχωρήσει γιατί έχει υποχρεώσεις στην Τουρκία. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: να μην γίνουν ερωτήσεις, δηλαδή μέσα να μπουν μόνο οι κάμερες από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επομένως, λοιπόν, δεν θα γίνουν ερωτήσεις, θα είναι κοινές δηλώσεις στον τύπο. Ωστόσο, σας θυμίζω ότι και στην Άγκυρα δεν προβλέπονταν ερωτήσεις και ωστόσο είχαμε αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών. Ναι. Για την ώρα, ο προγραμματισμός είναι να υπάρξουν χαμηλά οι τόνοι. Θα δούμε αν ο κ. Τσαβούσογλου θα θελήσει να πάρει κάποια ρεβάνς εντός ελληνικού εδάφους και να θελήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με τις δηλώσεις του στον κύριο Δένδια. Αλλά ακούγοντας τώρα τη Μαρία Ζαχαράκη να λέει ότι ο κύριος Σαβούσογλου, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, νιώθει ότι πήρε τη ρεβάν στη Θράκη, μου δίνει την εντύπωση ότι μέσα στη Υπουργεία Εξωτερικών θα είναι κρατήσει πιο χαμηλούς τόνους. Για να προφανώς. Αυτό τουλάχιστον δείχνει. Και άλλωστε είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα που θα είναι οι δηλώσεις στον τύπο. Οπότε το κλίμα μάλλον θα είναι να γίνουν δηλώσεις σε χαμηλούς τόνους και μετά να αναχωρήσει ο κύριος Σαβούσογλου. Πάντως, χθες το βράδυ στην Ακρόπολη, το δίπλο πήγε πάρα πολύ καλά. Κάθισαν οι δύο υπουργοί εξωτερικών και οι δύο υφυπουργοί εξωτερικών, ο κύριος Κώστας Φραγκογιάννης και ο κύριος Σεντάνο Νάλ. Δεν συζήτησαν καθόλου για πολιτική. Άλλωστε, οι δύο υπουργοί γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια. Έχουν πολύ μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους, συζήτησαν για όλα τα άλλα θέματα εκτός από πολιτική. Ήταν και δύο υφυπουργοί οι οποίοι είχαν προηγηθεί στην Καβάλα, είχαν μια συνάντηση εκεί και μιλήσαν για θέματα οικονομικής συνεργασίας. Επομένως, το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, που επομένως μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο κλίμα σήμερα, για να μην έχουμε αυτή την σκληρή αντιπαράθεση στην 1 και 4 το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά το ταξίδι στη Θράκη και την επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου, η Αθήνα λέει ότι είναι ικανοποιημένη υπό την έννοια ότι δεν οργάνωσε ο κ. Τσαβούσογλου μια φιέστα. Δεν μάζεψε κόσμο, δεν πήγε στα απομακοχώρια. Υπήρχε μια σκέψη, μια ανησυχία εντός εισαγωγικών ότι μπορεί να πήγαινε στο χωριό Πάχνη, όπου ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει την τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές. Και αυτή η τηλεδιάσκεψη και αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα παιδιά είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις στην Τουρκία. Αυτό δεν το έκανε ο κύριος Σαβούσογλου, δεν πήγε προς τα εκεί. Δεν έκανε κάποιες επίσης δημόσιες δηλώσεις. Για τα δεδομένα λοιπόν τα δικά τους και για τα δεδομένα των προηγούμενων επισκέψεων άλλων Τούρκων αξιωματούχων, ο κύριος Τσαβούσογλου ήταν αναμενόμενος. Ήταν σχετικά μετρημένος. Και αυτό φαίνεται ότι μέτρησε στην ελληνική πλευρά. Έβγαλε, βέβαια, εξέδωσε μια ανακοίνωση ο κύριος Δένδιας με το που απογειώθηκε το αεροσκάφος από την Αλεξανδρούπολη. Εξέδωσε μια ανακοίνωση που απαντούσε στον κύριο Τσαβούσογλου στις αναφορές του για τουρκική μειονότητα και τουρκικά σχολεία. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών που του έλεγε ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και ότι πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αλλά όπως είδατε, βγήκε αυτή η ανακοίνωση, αλλά λίγες ώρες αργότερα αγκαλιάστηκαν θερμά μπροστά στις κάμερες κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Αυτό νομίζω είναι το κλίμα. Ας ελπίσουμε. Δεν φαίνεται να υπάρχει ότι θα υπάρχει αυτή η ένταση όπως είδαμε στην Άγκυρα τον Απρίλιο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ο κ. Σαβούσογλου θα παραμείνει σε αυτούς τους χαμηλούς τόνους και θα σεβαστεί την φιλοξενία.